τέλος του αγώνα. ΑΕΜΙΚΟΝ Παναθηναϊκός. Καταρχήν συγχαρητήρια και στους δύο. ένα ωραίο μάτς. Ας ξεκινήσουμε από τους γηπεδούχους, τον κύριο Δημήτρη. Coach, παρά την ήττα, η Μήκονος παρουσιάστηκε δυνατή ομάδα και με πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και για την πορεία της Β' Εθνική. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και για την πορεία και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το σημερινό παιχνίδι για μας είναι γιορτή. Είναι ιστορικό σύλλογο ο Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια για την νίκη του, συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιάννη. Η ουσία είναι ότι τα παιδιά παίξανε, το ευχαριστηθήκανε. Το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση πρώτα απ' όλα. Για μας τουλάχιστον, εδώ, στην προσπάθεια που κάνουμε, είναι να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε και να φύγουμε από το γήπεδο στο τέλος του αγώνα όσο γίνεται υγιής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, πολύ δυνατές μονομαχίες. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία είναι και πάρα πολύ καλά στημένη στο γήπεδο. Έπαιξε και πολύ ωραία. Ο αέρας επηρέασε το παιχνίδι και των δύο ομάδων. Στρατηγικά εμείς προσπαθήσαμε να, όχι να επιβληθούμε, γιατί την υπεροχή την είχε ο Παναθηναϊκός, αλλά τουλάχιστον να κρατήσουμε μια στάση αμυντική και να εκμεταλλευτούμε τις αντεπιθέσεις. Μας βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ, αφού είχαμε δεχτεί δύο τέρματα. Στην πορεία, ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι όποιος πιέζει να βάλει γκολ, δέχεται. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, μια πολύ καλή ομάδα. Και εμείς παράλληλα συγχαρητήρια στα κορίτσια μας, γιατί και αυτές προσπαθούν και είναι πάρα πολύ αξιόλογη η προσπάθειά τους. Τώρα, coach, κύριε Χαραλαμπίδη, μια σημαντική νίκη θα λέγαμε στη Μύκονο, με σκορ 1-3. Τι σημαίνει αυτό και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, για τον Παναθηναϊκό και δύο λόγια για το σημερινό μάτς. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το φίλο μου τον Δημήτρη που μας φιλοξενήσανε, μας δεχτήκανε με τις καλύτερες προϋποθέσεις στο γήπεδο. Ήταν ένα πολύ, πολύ δυνατό παιχνίδι. Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε, είχαμε παρακολουθήσει τη Μύκονο. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα γι' αυτό. Είχε πολλές δυνατές μονομαχίες, αλλά νομίζω ότι το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος που ήρθε και το είδε. Κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο λεπτό και τέτοια παιχνίδια νομίζω θα διατελέσουν ορόσημο στο γυναικείο ποδόσφαιρο και ειδικά σε μια ομάδα όπως είναι η Μυκόνο που την έχουν φτιάξει τα παιδιά εδώ με μεγάλη αγάπη και προσήλωση και βλέπω χρόνο με το χρόνο, γιατί είχα έρθει και πέρσι, είχαμε παίξει ένα φιλικό, ότι η διαφορά είναι τεράστια, η πρόοδο που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο, η ομάδα της Μυκόνο θα βελτιώνεται, είμαι σίγουρος 100%. Από εκεί πέρα για μας ήταν μονόδρομος η νίκη, εμείς ξεκάθαρα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Το πετύχαμε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ τις παίχτριές μου για την τεράστια προσπάθεια που κάνανε, γιατί παίξαμε και Κυριακή, παίζουμε σήμερα και θα παίξουμε και πάλι Κυριακή. Έχουμε ένα βαρύ πρόγραμμα, κάνουμε όσο μπορούμε τη διαχείρισή μας και προχωράμε στο στόχο μας που δεν είναι άλλος από το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε και τους δύο, ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή πορεία. Ευχαριστούμε.